Να στείλω την καλησπέρα μου. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε λίγο μετά τις 8, 8 λεπτά μετά τις 8, λέει το ρολόι μου. Συντονισμένοι διαδικτυακά στο New Radio. Εκπομπή Διόπτρα. Ξεκινάμε αμέσως τώρα. Και να ενθυμίσω ραδιοφωνικά διαδικτυακά μέσα από το New Radio και το σύνδεσμο www.radionewfm.com. Συντονιστείτε και μείνετε στην παρέα μας. Σήμερα θέλω να μεταφέρω ουσιαστικά αποκλειστικά, θα πω ουσιαστικά και αποκλειστικά, ένα βιντεάκι το οποίο είναι από το 2014, είναι εξίσου θα πω επίκαιρο. Γίνεται μια ανάλυση του συντάγματος της Ελλάδας που στην πράξη είναι κατά της ελευθερίας των αυτοκθόνων Ελλήνων και κατά της δημοκρατίας και στην πραγματικότητα είναι εχθρικό, ραμμένο και κομμένο στα μέτρα των επιβιτόρων της χώρας μας, αφού δεν δίνει καμία ουσιαστική εξουσία στον πολίτη και τον χρησιμοποίησαν συνένοχο στο έγκλημα ή στην καλύτερη περίπτωση σαν ακίνδυνη μαριονέτα του συστήματος. Το βίντεο είναι από τον Ιούλιο του 2014. Θα ακούσουμε τον κύριο Αναστάσιο Συριανό, ο οποίος είναι συγγραφέας του βιβλίου «Το Συμβόλαιο της Υποταγής» και μας αναλύει πως το Σύνταγμα καταστρέφει την ελευθερία μας και πως να την ανακτήσουμε. Και αυτό βέβαια το έχω ενσωματώσει και σε ένα δημοσίευμα μέσα από το New Radio Blog, το οποίο ήδη έχω δημοσίευσει και έχω κοινοποιήσει, θα πω, με τίτλο «Να, αυτά είναι συνέλληνες, έλεο Θεού, βασιλεύς της Ελλάδος, όχι των Ελλήνων». Το βιντεάκι αυτό είναι ακριβώς μία ώρα. Να πω ότι όπου χρειαστεί να μεταφέρω τους υπότιτλους θα είμαι εδώ για να το κάνω. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν σιγά σιγά και να προλάβουμε φυσικά το χρόνο να το καλύψουμε. Λοιπόν, καλή ακρόαση. Η καλύτερη μορφή ελέγχου είναι όταν νομίζεις ότι είσαι ελεύθερος, αλλά είσαι υπερβολικά χειραγωγημένος. Μία μορφή είναι όταν βλέπεις το κελί, μία μορφή, να το ξαναπάω πάλι λίγο. Μία μορφή δικτακτορίας είναι όταν βλέπεις το κελί και μπορείς να ακουμπήσεις τα κάγκελα. Η άλλη είναι όταν κάθεσαι σε ένα κελί και δεν βλέπεις τα κάγκελα και νομίζεις ότι είσαι ελεύθερος. Αυτό από το οποίο υποφέρει η ανθρωπότητα είναι η μαζική ύπνωση. Αυτό που υποφέρει λοιπόν η ανθρωπότητα είναι η μαζική ύπνωση. Υπνοτιζόμαστε από τέτοιου είδους ανθρώπων. Παρουσιαστές ειδήσεων, πολιτικούς, καθηγητές, λέκτορες. Είμαστε σε μια χώρα
αλλά και σε έναν κόσμο που κυβερνάται από απίστευτα αρρωστημένους ανθρώπους. Το χάσμα μεταξύ αυτού που μαθαίνουμε ότι συμβαίνει και αυτού που πραγματικά συμβαίνει, τα λέω συνεχώς καθημερινώς στις εκπομπές μας, είναι τεράστιο. Δηλαδή η πληροφορία που έρχεται είναι ακριβώς αντίθετη ουσιαστικά από αυτή που έχει συμβεί. Είναι τεράστιο λοιπόν το χάσμα. Αυτό συμβαίνει και στη χώρα μας σήμερα. Και όταν λέμε σήμερα, είναι αρκετά χρόνια πίσω θα πω, και μάλιστα εντοπίζεται, αν το πούμε ότι καταγράφηκε το 2014, είναι πολύ επίκαιρο. Νομίζουμε ότι είμαστε ελεύθεροι. Είμαστε όμως τα αλήθεια. Γιατί πρέπει να αλλάξει το Σύνταγμα, ακούμε καθημερινώς σήμερα εδώ στα μέσα παραπληροφόρησης να μιλάνε για αναθεώρηση του Συντάγματος. Γιατί πρέπει να αλλάξει το Σύνταγμα? Διότι το Σύνταγμα που έχουμε τώρα είναι αυτό που ευθύνεται. Ξεκινάει λοιπόν ο κύριος Αναστάσιος Συριανός να μας απαντήσει. Να σας πάμε λίγο να δυναμώσουμε λίγο την ένταση και να τον ακούσουμε. Διότι το Σύνταγμα που έχουμε τώρα είναι αυτό που ευθύνεται για την κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα. Όλες οι πολιτικές, όλα τα μέτρα, όλοι οι νόμοι και οι αποφάσεις που έχουν πάρθει και έχουν ασκηθεί τα τελευταία χρόνια πηγάζουν από το Σύνταγμα. Συνεπώς, αν θέλουμε να αλλάξουμε την κατάσταση και να γίνουμε πραγματικά ελεύθεροι, πρέπει να αλλάξουμε το Σύνταγμα μας, από το οποίο πηγάζουν όλα τα άλλα. Πώς μπορεί ο πολίτης να πάρει την κατάσταση στα χέρια του? Νομίζω η μόνη λύση στο σημείο που έχουμε φτάσει είναι η πρόκληση συντακτικής εθνοσυνέλευσης, ώστε το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας να διαμορφώσει ένα νέο Σύνταγμα, το οποίο θα αποφασίσει και θα εγκρίνει η ίδια, ώστε να γίνει πραγματικά πολιτικά ελεύθερη και να μπορεί να ορίζει η ίδια τις τύχες της πατρίδας της. Μήπως το πρόβλημα δεν είναι το Σύνταγμα, αλλά το γεγονός ότι δεν τηρείται? Αν θέλουμε να είμαστε πολιτικά ελεύθεροι και να ορίζουμε ως κοινωνία οι ίδιοι τις τύχες της πατρίδας μας, με το ισχύον Σύνταγμα δεν πρόκειται να το καταφέρουμε ποτέ. Όσο καλοί και να γίνουν οι πολιτικοί, όσο καλές πολιτικές και να ασκηθούν, δεν πρόκειται να γίνουν κυρίαρχοι του κράτους μας και της πολιτείας μας, διότι το ισχύον Σύνταγμα δεν μας δίνει τη δυνατότητα να ασκήσουμε οι ίδιοι ως κοινωνία πρωτογενή εξουσία. Συνεπώς, με το ισχύον Σύνταγμα δεν γίνεται, χρειάζεται αλλαγή. Αυτοί που ισχυρίζονται ότι έχουμε το κατάλληλο Σύνταγμα αλλά δεν εφαρμόζεται σωστά, προφανώς τους αρέσει να είναι υπόδουλοι και να είναι ποταγμένοι στους πολιτικούς. Δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά. Δεν κινδυνεύουν κάποιες σταθερές αξίες που κατοχυρώνονται από το Σύνταγμα? Ως αξίες εννοούμε πράγματα και την παράδοσή μας, τον πολιτισμό μας, τη γλώσσα μας, την ιστορία μας, τη θρησκεία μας. Και αυτά δεν ξέρω αν και κατά πόσο πραγματικά κατοχυρώνονται το Σύνταγμά μας, αλλά θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι αν προχωρήσουμε σε συντακτική εθνοσυνέλευση και η κοινωνία διαμορφώσει η ίδια το Σύνταγμα που θέλει, δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση τέτοιες αξίες οι οποίες αναφέρεστε να μείνουν εκτός. Ίσα ίσα που τώρα κινδυνεύουν περισσότερο που έχουμε αυτό το Σύνταγμα και αναθεωρείται με τη διαδικασία της αναθεωρητικής βουλής, που πάλι είναι μόνο από τους ίδιους πολιτικούς και όχι από εμάς. Βασικές αλλαγές που πρέπει να υποστεί το Σύνταγμά μας. Το θεμελιώδες άρθρο το οποίο πρέπει να καταργηθεί, να αλλάξει τέλος πάντων, είναι αυτό που κατοχυρώνει τη λαϊκή κυριαρχία. Η λαϊκή κυριαρχία στην Ελλάδα δεν υπάρχει με την αυθεντική έννοιά της στο Σύνταγμα που έχουμε σήμερα. Το άρθρο 1 του Συντάγματος αναφέρει ότι θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία. Ότι η λαϊκή κυριαρχία πηγάζει από το λαό, υπάρχει πέρα αυτού και του έθνους και ασκείται όπως ορίζει το Σύνταγμα. Αν πάμε τώρα στο άρθρο 26 και δούμε πώς ασκούνται οι εξουσίες που πηγάζουν από τη λαϊκή κυριαρχία, θα δούμε ότι ασκούνται η νομοθετική από την Βουλή και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, η εκτελεστική από την κυβέρνηση και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και η δικαστική εξουσία από τα δικαστήρια. Πουθενά λοιπόν σε αυτά τα πολιτιακά όργανα δεν υπάρχει θεσμοθετημένη η συμμετοχή της κοινωνίας. Και αυτό είναι το νούμερο ένα
άρθρο, η νούμερο ένα διάταξη που θα πρέπει να αλλάξουμε αν θέλουμε να κάνουμε ένα βήμα προς πραγματική κατοχύρωση της ελευθερίας. Η κυριαρχία μας θα ασκείται σύμφωνα με αυτά τα πολιτικά όργανα που ελέγχουν τις εξουσίες. Αλλά σε αυτά τα πολιτικά όργανα δεν υπάρχει συμμετοχή της κοινωνίας. Αυτό είναι το πρόβλημα. Συνεπώς, πώς θα εμπιστευτούμε? Καταρχήν, 35 χρόνια μεταπολίτευση έχουμε δει τα έργα των εκάστοτε κυβερνήσεων και νομίζω έχουμε μια εμπειρία, και οι νεότεροι από εμάς και οι μεγαλύτεροι φυσικά ακόμα περισσότερο, να καταλάβουμε ότι με το ισχύον σύστημα η κοινωνία είναι αποκλεισμένη πλήρως. Μάλιστα. Θέλουμε λοιπόν αυτό που λέει και ο κύριος Κοντογιώργης, θεσμικά να κατοχυρωθεί η συμμετοχή της κοινωνίας στην εξουσία, να γίνουμε θεσμικοί εταίροι στην άσκησή μας. Άλλα σημεία στα οποία πρέπει να υποστεί αλλαγή το Σύνταγμα. Λέει το περί λαϊκής κυριαρχίας, πάει μαζί με το άρθρο 26 που λέει πώς ασκούνται οι εξουσίες. Ναι. Σύμφωνα με το Σύνταγμά μας, η δικαστική εξουσία, τα ανώτατα δικαστικά όργανα όπως το Άριος, οι δικαστές του Αρείου Πάγου, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος, επίσης του Συμβουλίου της Επικρατείας αλλά και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, διορίζονται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Συνεπώς καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια σχέση ελέγχου. Το άρθρο 36 και το άρθρο 42 που ορίζουν τις εξουσίες του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Αν τα διαβάσουμε και τα μελετήσουμε, θα καταλάβουμε ότι τελικά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν είναι παρά μια γλάστρα του συστήματος. Δεν έχει, ενώ το αναγνωρίζονται σημαντικές εξουσίες, στην πράξη όλες αυτές έχουν εκμηδενιστεί. Για παράδειγμα, όπως λέει το άρθρο 36, η εκτελεστική εξουσία, ενώ το αναγνωρίζεται η ισχύς, η δύναμη να συνομολογεί συμμαχίες, να κηρύσει πόλεμο, να παίρνει αποφάσεις, αυτές δεν μπορούν να γίνουν πράξη αν δεν δώσει τη συγκατάθεσή του ο εκάστοτε υπουργός που είναι υπεύθυνος για την απόφαση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Συνεπώς, ναι μεν το αναγνωρίζονται εξουσίες στο άρθρο 36 του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, ωστόσο στο ίδιο άρθρο, στην επόμενη παράγραφο, οι ίδιες εξουσίες ανακαλούνται. Είπαμε όμως προηγουμένως ότι ναι μεν δεν υπάρχει συγκεντρωτισμός στην εξουσία προς την κατεύθυνση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, υπάρχει όμως στον άλλο πόλο, στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού. Και αυτό το βλέπουμε αν πάμε στο άρθρο, αν δεν κάνω λάθος, στο άρθρο 82, που ορίζει τον τρόπο που ασκεί το έργο της η κυβέρνηση και ορίζει ότι τη γενική κατεύθυνση της κυβέρνησης και την άσκηση της γενικής πολιτικής την καθορίζει ο Πρωθυπουργός. Αν δούμε όμως το γεγονός ότι το κόμμα που πλειοψηφεί στη Βουλή ασκεί και την κυβέρνηση, βλέπουμε ότι η νομοθετική και η εκτελεστική συγκεντρώνονται στην ίδια ομάδα ανθρώπων και επικεφαλής αυτών των ανθρώπων είναι ο Πρωθυπουργός. Και γνωρίζουμε πολύ καλά επίσης ότι ο Πρωθυπουργός έχει τη δυνατότητα να διορίζει τους υπουργούς του. Ταυτόχρονα έχει όμως και το δικαίωμα, όπως έχει γίνει εμφανές τα τελευταία χρόνια, ειδικότερα με τις πολλαπλές διαγραφές βουλευτών, έχει τη δυνατότητα να διαγράφει τους βουλευτές που δεν συμφωνούν με τα νομοσχέδια που φέρνει προς ψήφιση. Συνεπώς, τι συμβαίνει? Ο Πρωθυπουργός μέσω των κίνδυνων της διαγραφής ή της αλλαγής του από το πόστο του Υπουργού ελέγχει και τους βουλευτές του και τους υπουργούς του, ώστε και αυτοί να συμμορφώνονται με τη γενική πολιτική που θέλει ο Πρωθυπουργός να ασκήσει. Συνεπώς το πολίτευμά μας με αυτές τις διατάξεις μεταμορφώνεται από μια κοινοβουλευτική δημοκρατία, όπως ονομάζεται σήμερα, σε μια αιρετή μοναρχία. Με το ονομάζεται σε αιρετή νομαρχία, για ακούστε το πάλι. Βουλευτές του και τους υπουργούς του, ώστε και αυτοί να συμμορφώνονται με τη γενική πολιτική που θέλει ο Πρωθυπουργός να ασκήσει. Συνεπώς, το πολίτευμά μας με αυτές τις διατάξεις μεταμορφώνεται από μια κοινοβουλευτική δημοκρατία, όπως ονομάζεται σήμερα, σε μια αιρετή μοναρχία. Έχουμε δηλαδή τον Πρωθυπουργό, που σαν μονάρχη συγκεντρώνει στο πρόσωπό του όλες τις εξουσίες και τις ασκεί όπως ο ίδιος θέλει, με τη διαφορά ότι δεν είναι ένας μονάρχης που παίρνει την εξουσία με την κληρονομικότητα, αλλά τον ψηφίζουμε εμείς οι ίδιοι. Τον ψηφίζουμε εμείς οι ίδιοι, λοιπόν, σαν μονάρχη, έτσι, με τη θέλησή μας, σίγουρα. Ποτέ υπάρξει δημοκρατία σε αυτή τη χώρα, γιατί δεν υπάρχει. Το πολίτευμα της χώρας είναι κομματοκρατία. Η αυθαιρεσία των κομμάτων είναι αυθαιρεσία συντεχνιών της εξουσίας. Εάν ποτέ υπάρξει δημοκρατία, έτσι, για το λαϊκό αίσθημα, κάποιοι άνθρωποι πρέπει να δώσουν λόγο. Πόσοι από εμάς έχουμε μελετήσει έστω και ένα απόσπασμα του Συντάγματος?
και πόσοι από εμάς κατάφεραν να κατανοήσουν τι ακριβώς πρεσβεύουν τα άρθρα του. Ο κύριος Συργενός μας δίνει να καταλάβουμε πως το Σύνταγμα είναι φτιαγμένο με τέτοιο τρόπο που να απομονώνεται ο πολίτης και η λαϊκή βούληση. Αν για παράδειγμα ξένες δυνάμεις εξαγοράσουν τον Πρωθυπουργό της χώρας, εξαγοράζουν τον σύνολο της χώρας. Και αυτό γιατί ο πολίτης δεν μπορεί να πει όχι στο ξεπούλημα. Ή μάλλον μπορεί να πει, αλλά ό,τι και να πει δεν έχει σημασία, διότι αποφασίζει ο Πρωθυπουργός χωρίς να δει ρωτά τους πολίτες οι οποίοι τον εξέλεξαν. Όποιος διαφωνεί, πολύ απλά διαγράφεται. Και αυτό το ονομάζουν δημοκρατία. Δεν υπάρχει ευθύνη ούτε των προεκλογικών υποσχέσεων, ούτε των προεκλογικών αναγγελιών, αλλά ούτε και δυνατότητα ανάκλησης κατά την άσκηση του κυβερνητικού έργου. Αλλά νομίζω πιο πολύ μας ενδιαφέρει, δεν μας ενδιαφέρει πώς θα γίνει καλύτερος ο Πρωθυπουργός ή ο βουλευτής ή ο υπουργός στην άσκηση των καθηκόντων του, αλλά πώς η ίδια κοινωνία θα μπορέσει να συμμετέχει σε όλο αυτό το οικοδόμημα, στην άσκηση των εξουσιών, ώστε η ίδια και να ελέγχει αλλά και να αποφασίζει σύμφωνα με τη δική της βούληση και όχι με τη βούληση των κομμάτων, των υπουργών, των βουλευτών κτλ. Αν θέλετε να αναφερθούμε λίγο εκτενέστερα σε αυτό, θα μπορούσαν να υπάρχουν θεσμοί στο πολίτευμά μας που να προβλέπουν την άσκηση της εξουσίας σύμφωνα με τη λαϊκή βούληση. Το κοντινότερο στη λαϊκή βούληση που υπάρχει στο Σύνταγμά μας είναι η άσκηση της κυβερνητικής εξουσίας, της κυβέρνησης με γνώμονα την λαϊκή θέληση. Η λαϊκή θέληση όμως αναφέρεται αποκλειστικά στις εκλογές. Με τις εκλογές όμως δεν επιλέγουμε πώς θα ασκηθεί η εξουσία, αλλά από ποιον. Είναι η έκφραση του θέλω. Θέλω αυτόν να με κυβερνήσει. Ναι. Δεν είναι όμως του πώς. Αλλά λένε οι πολιτικοί που τους διατυπώνουμε αυτό το ερώτημα, ότι ναι, αλλά εμείς είχαμε ένα προεκλογικό πρόγραμμα και σας είχαμε πει, για παράδειγμα, ότι θα προχωρήσουμε σε κάποιες κινήσεις και εσείς συμφωνήσατε με αυτές ψηφίζοντάς μας. Πολύ ωραία. Ψηφίσαμε λοιπόν και θέλαμε, εκδηλώσαμε τη λαϊκή μας θέληση και εκλέξαμε ένα κόμμα να ασκήσει την εξουσία, να γίνει κυβέρνηση. Την ίδια στιγμή όμως το ίδιο κόμμα ποτέ δεν κάνει αυτά που προαναγγέλλει. Ακριβώς. Αλλά εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει ένα έλλειμμα και ελέγχου και δικαιοσύνης, ώστε να μπορεί το κάθε κόμμα να επιβάλλεται να ασκήσει την εξουσία σύμφωνα με τις προεκλογικές αναγγελίες του. Δεν υπάρχουν συνέπειες για τις όποιες σοβαρές μετατοπίσεις των προεκλογικών. Φυσικά και δεν υπάρχουν και για αυτόν τον λόγο οι πολιτικοί πάντα φεύγουν από το πρόγραμμά τους και κάνουν αυτά τα οποία ήδη θέλουν και έχουν στο μυαλό τους. Και αυτό που λένε είναι ότι εάν δεν είσαι ικανοποιημένος, μην με ψηφίσεις σε 4 χρόνια. Το θέμα όμως δεν είναι εμείς να μην τους ξαναψηφίσουμε. Το θέμα είναι να ασκηθεί η εξουσία σύμφωνα με τη λαϊκή βούληση. Και αν θέλετε ένα μέτρο που υπάρχει στο Σύνταγμα, αλλά ουδέποτε και αυτό γίνεται πράξη, το οποίο θα μπορούσε να συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση, δεν είναι φυσικά οι εκλογές, είναι το δημοψήφισμα. Ακριβώς. Που υπάρχει, αν δεν κάνω λάθος, στο άρθρο 44, αλλά ο τρόπος με τον οποίο κατοχυρώνεται τελικά οδηγεί στη μη έκφραση της λαϊκής βούλησης και στη μη διενέργεια δημοψηφίσματος. Διότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας προκηρύσσει με διάταγμα δημοψήφισμα για κρίσιμα εθνικά θέματα. Αν δούμε τι λέει το άρθρο, θα καταλάβουμε ότι ο μόνος τρόπος να γίνει διενέργεια δημοψηφίσματος είναι να το ύστερα από απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας του όλου αριθμού των βουλευτών που λαμβάνεται με πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου. Προτείνει το Υπουργικό Συμβούλιο στη Βουλή να το αποφασίσει η Βουλή και να το διακηρύξει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δηλαδή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απλώς προσυπογράφει την απόφαση της πλειοψηφίας των βουλευτών. Πόσες φορές έχει γίνει δημοψήφισμα σε αυτή τη χώρα? Όσο τουλάχιστον εγώ ζω, δεν έχει γίνει καμία. Ναι. Νομίζω μία έχει γίνει το 75. Το 74 για το αν θέλουμε, ναι. Βασιλευόμενο. Ναι, οκ, ναι. Okay. Έχει γίνει μία φορά. Αυτό όμως που θέλουμε, ξαναλέω, είναι να ασκείται η εξουσία από την ίδια την κοινωνία, προκειμένου η ίδια κοινωνία να μπορεί να εξασφαλίζει ότι αυτή θα ασκηθεί σύμφωνα με τη βούλησή της και όχι με τη βούληση αλλότριων συμφερόντων. Και από ό,τι μας λένε, δηλαδή και 1 εκατομμύριο κόσμο δεν στο Σύνταγμα να διαδηλώνει. Αν το υπουργείο. Ακούστε λίγο. Και 1 εκατομμύριο κόσμο, και 2 και 3 θα πω εγώ, και 5 εκατομμύρια να είναι στο Σύνταγμα και να διαδηλώνει,
Το Συμβούλιο δεν αποφασίζει μαζί με τις άλλες δικλείδες ασφαλείας, τους βουλευτές και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ότι πρέπει να γίνει υποψήφισμα, δεν πρόκειται να γίνει. Ακριβώς. Και αυτό είναι το νέο του κοινοβουλευτισμού, ότι μπορείς να διαμαρτύρεσαι όσο θέλεις ελεύθερα. Ακριβώς. Σου δίνουμε την ελευθερία και το δικαίωμα. Δεν πρόκειται όμως ποτέ εμείς να κάνουμε κάτι το οποίο εμείς δεν θέλουμε. Η πολιτική εμείς εννοώ. Πάντα η βούληση της κοινωνίας θα είναι στο περιθώριο. Πάντα η κοινωνία θα είναι αποκλεισμένη. Άρα κοινοβουλευτική δημοκρατία δεν είναι δημοκρατία. Φυσικά και δεν είναι δημοκρατία. Κοινοβουλευτισμός και δημοκρατία είναι έννοιες αντίθετες. Κοινοβουλευτισμός είναι σε ψηφίζω να με αντιπροσωπεύεις και να ασκώ την εξουσία. Όμως υπάρχει και εδώ, αν θέλετε, έλλειμμα αντιπροσώπευσης, όπως πολύ εύστοχα έχει παρατηρήσει ο καθηγητής κ. Κοντογιώργης, διότι για να ισχύει η αντιπροσώπευση πρέπει η κοινωνία να δίνει εντολή και αυτοί που μας αντιπροσωπεύουν, η πολιτική, η εκάστοτε κυβέρνηση, να ασκεί την κυβέρνηση σύμφωνα με τη βούληση που εμείς εκφράζουμε και την εντολή που έχουμε δώσει. Όμως, δυστυχώς, όπως βλέπουμε, ούτε εντολές δίνουμε, ούτε εντολές δικές μας ασκούν οι εκάστοτε κυβερνήσεις. Για να πάω και λίγο στους υπότιτλους εδώ. Ούτε εντολές δίνουμε, ούτε εντολές δικές μας ασκούν οι εκάστοτε κυβερνήσεις. Αλλά υπάρχει λόγος, γι' αυτό. Υπάρχει λόγος που η εκπαίδευση είναι χάλια. Και είναι ο ίδιος λόγος για τον οποίο δεν θα διορθωθεί ποτέ, μα ποτέ. Αυτό είναι από κάποιο, βίντεο, δεν ξέρω ποια χώρα είναι πάντως, εξωτερικό θα πω σίγουρα. Δεν πρόκειται να γίνει καλύτερη, μην ελπίζετε σε αυτό, αρκεστείτε σε αυτό που έχετε. Εδώ βλέπουμε ότι, και εδώ το εντοπίζουμε σίγουρα, ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο δικό μας. Γιατί οι ιδιοκτήτες αυτής της χώρας δεν το θέλουν αυτό. Αναφέρομαι στους πραγματικούς ιδιοκτήτες. Τους πραγματικούς ιδιοκτήτες, τα μεγάλα πλούσια εταιρικά συμφέροντα που ελέγχουν, τα πράγματα παίρνουν όλες τις σημαντικές αποφάσεις. Ξεχάστε λοιπόν, οι πολιτικοί τοποθετούνται για να σας δώσουν την ψευδαίσθηση της ελευθερίας επιλογής. Δεν έχετε επιλογή. Έχετε ιδιοκτήτες, τους ανήκετε, τους ανήκουν τα πάντα. Τους ανήκει όλη η σημαντική γη, τους ανήκουν και ελέγχουν όλες τις εταιρείες. Έχουν αγοράσει και πληρώνουν την γερουσία, το Κογκρέσο, τη Βουλή, τα Δημαρχεία. Αυτά προφανώς από ό,τι καταλαβαίνω είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες η συγκεκριμένη παρουσίαση. Έχουν τους δικαστές στο τσεπάκι τους και τους ανήκουν όλα τα ΜΜΕ. Επαναλαμβάνω, έχουν τους δικαστές στο τσεπάκι τους και τους ανήκουν όλα τα ΜΜΕ. Τους ανήκεις. Έχουν τους δικαστές, επαναλαμβάνω, στο τσεπάκι τους, ώστε να ελέγχουν σχεδόν όλες τις ειδήσεις και τις πληροφορίες που φτάνουν σε εσάς. Θα σας πω όμως τι δεν θέλουν. Δεν θέλουν έναν λαό ικανό για κριτική σκέψη. Δεν θέλουν λοιπόν έναν λαό ικανό για κριτική σκέψη. Δεν θέλουν καλά ενημερωμένο και μορφωμένο κόσμο ικανό για κριτική σκέψη. Αυτό δεν τους βοηθάει, είναι ενάντια στο συμφέρον τους. Δεν θέλουν κόσμο αρκετά έξυπνο να κάθεται στην κουζίνα σκεπτόμενος πόσο άσχημα τον πηδάει. Ένα σύστημα που τους πέταξε στη θάλασσα 30 χρόνια πριν. Δεν το θέλουν αυτό, θέλουν υπάκους εργάτες.
Ανθρώπους που είναι αρκετά έξυπνοι να χειρίζονται τις μηχανές και την χαρτούρα. Και αρκετά χαζοί ώστε παθητικά να δέχονται τις αυξανόμενα σκατένιες δουλειές. Με τους χαμηλότερους μισθούς, τις περισσότερες ώρες, τα μειωμένα προνόμια. Το τέλος της πληρωμένης περιουρίας και της αόρατης σύνταξης. Που εξαφανίζεται τη στιγμή που πας να την εισπράξεις. Και ξέρετε κάτι, θα τα πάρουν, θα σας τα πάρουν όλα, αργά ή γρήγορα. Γιατί τους ανήκει αυτό το μέρος. Είναι ένα μεγάλο κλαμπ και εσείς δεν είστε μέσα. Πολιτική ελευθερία. Υπάρχει μια υπούλη διαστρέβλωση του τι είναι ελευθερία και τι όχι. Διότι πολιτική ελευθερία μπορεί να είναι μόνο η ελευθερία να αποφασίσουμε εμείς οι ίδιοι ως κοινωνία την τύχη μας, την τύχη της κοινωνίας μας σύμφωνα με τη βούλησή μας και όχι σύμφωνα με τη βούλησή κάποιων άλλων. Εδώ όμως βλέπουμε ότι αυτή η βασική πρωταρχική ελευθερία, αν θέλετε, δεν υπάρχει κατοχυρωμένη. Τι κάνουν όμως πολλοί ύπουλα, αν θέλετε, στα κοινοβουλευτικά κράτη? Αντικαθιστούν αυτή την ελευθερία, την βασική ελευθερία που έχουμε όλοι μας να αποφασίζουμε για τους εαυτούς μας, αυτή την συνολική ελευθερία που πρέπει να έχει μια κοινωνία για να ορίζει τις τύχες της, την κλέβουν και ως αντάλλαγμα παραχωρούν ορισμένες ελευθερίες, όπως αυτές που είπατε. Ελευθερία του λόγου, ελευθερία της ιδιοκτησίας κτλ. Αυτές οι ελευθερίες όμως είναι μόνο ένα αντάλλαγμα. Είναι οι γενικές εξαιρέσεις, οι εξαιρέσεις στον κανόνα της γενικής υποδούλωσης. Μάλιστα. Δηλαδή σου λένε ότι θα σου δίνουμε μερικές ελευθερίες να μιλάς ελεύθερα, να γράφεις ό,τι θες, αλλά για τη ζωή σου θα αποφασίζουμε εμείς. Δυστυχώς στην πράξη τα ατομικά δικαιώματα και οι δημοκρατικές ελευθερίες που κατοχυρώνει το Σύνταγμά μας στην πράξη δεν έχουν και πολύ μεγάλη αξία, διότι για αυτές τις ελευθερίες που όντως μας παραχωρούνται δεν αποφασίζουμε εμείς οι ίδιοι, αποφασίζει πάλι μια κυβέρνηση. Είναι δώρον άδωρον να μας λένε ότι έχουμε δημοκρατία σήμερα διότι παραχωρούμε αυτά και αυτά τα δικαιώματα, από τη στιγμή που δεν έχουμε το νούμερο ένα κυριαρχικό δικαίωμα να αποφασίσουμε εμείς οι ίδιοι για την πορεία της κοινωνίας μας. Όπως δεν γεννιόμαστε αλυσοδεμένοι, γεννιόμαστε ελεύθεροι στη φυσική μας κατάσταση, έτσι και στο πολιτικό πεδίο, στην πολιτική κοινωνία θα πρέπει να βρεθούν τέτοιοι θεσμοί που θα μας εξασφαλίζουν την ελευθερία να ορίζουμε εμείς οι ίδιοι την τύχη μας. Θέλουμε να καταργήσουμε αυτό και να θεμελιώσουμε πραγματική δημοκρατία. Η οποία τι θα είναι στα υπάρχοντα πολιτιακά όργανα να υπάρχει, να θεσμοθετηθεί και η συμμετοχή της κοινωνίας. Αυτό θα ζητήσουμε. Να ολοκληρώσουμε λίγο για τις ατομικές ελευθερίες. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε εδώ ένα παράδειγμα. Να πάρουμε το άρθρο 17 που προστατεύει την ιδιωτική ιδιοκτησία. Το άρθρο 17 ορίζει ότι προστατεύεται στα όρια της ελληνικής πολιτείας η ιδιωτική ιδιοκτησία, εκτός όταν η ιδιοκτησία αυτή αντιβαίνει το γενικό συμφέρον της χώρας. Στις συνθήκες που ζούμε τώρα, η κυβέρνηση έχει το ελεύθερο δικαίωμα να ερμηνεύσει αυτό το συνταγματικό άρθρο ως εξής. Ακούστε. Ότι το γενικό συμφέρον της χώρας επιτάσσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερους φόρους και μεγαλύτερα έσοδα. Έτσι ακριβώς. Έσοδα και από την ιδιωτική περιουσία, προκειμένου να ουσιαστικά τι να κάνει, να μας οδηγήσει στο να πουλήσουμε την ιδιωτική μας ιδιοκτησία προκειμένου να γλιτώσουμε. Να πουλήσουμε ή να μας την κατασχέσουν, έτσι, να το συμπληρώσω λίγο, ναι. Από τους πολλούς φόρους. Συνεπώς, ναι, μεν έχουμε το δικαίωμα στην ιδιωτική ιδιοκτησία, αλλά μια κρίσιμη κατάσταση όπως κρίνεται από την κυβέρνηση η τωρινή, της επιτρέπει να μας επιβάλλει τέτοιους φόρους που κάνει την συντήρηση και τη διατήρηση της ιδιωτικής ιδιοκτησίας ανυπόφορη και μας οδηγεί στην έμεση δίμευσή της, ουσιαστικά, όπως έχει πει και ο κύριος Παυλόπουλος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, σε άρθρο του στην Καθημερινή. Στην Αμερική, μάλιστα, είχα διαβάσει. Ήταν βουλευτής τότε ο κύριος Παυλόπουλος, ναι, ναι. Διαβάσει μέσα στο βιβλίο σας ότι υπάρχουν χώρες ελεύθερης έκφρασης, δηλαδή free speech zones. Ακριβώς, έχουν θεσπιστεί στο πλαίσιο του τρομοκρατικού νόμου, του Patriot Act, τέτοιου είδους
αποφάσεις έχουν θεσπιστεί προκειμένου να περιορίζεται η ελευθερία του λόγου. Δεν σου λένε θα μιλά, μπορείς, έχεις ελευθερία λόγου, απλά όχι εδώ, 100 μέτρα πιο κάτω μπορείς. Εκεί είναι το free, η ζώνη που μπορείς να μιλάς. Ακριβώς. Και εκεί πέρα ούτε σε βλέπει αυτός που πρέπει να δει την αντίδρασή σου, ούτε η εικόνα, η τηλεοπτική παρουσιάζει τους διαφωνούντες και την διαμαρτυρία που αυτοί εκφράζουν. Συνεπώς περνάει μια πολύ ωραία εικόνα ότι όλοι είμαστε σύμφωνοι και όλα είναι ωραία και καλά. Ακριβώς. Θα μπορούσαμε να αναφερθούμε στην εθνική κυριαρχία, που είναι και αυτό θεωρώ το πλέον προδοτικό άρθρο του συντάγματος. Έχει γίνει εκτενής αναφορά σε, blog, σε πολλά blogs και σε μη συμβατικά ΜΜΕ στο διαδίκτυο. Υπάρχει το άρθρο 28 λοιπόν στο ισχύον σύνταγμα, το οποίο ορίζει ότι μπορεί να γίνει άρση της εθνικής κυριαρχίας μας αν το επιτάσσει σπουδαίο εθνικό συμφέρον. Είκοστε. Το οποίο όμως εθνικό συμφέρον πάντα το αποφασίζει η κυβέρνηση. Έτσι. Βέβαια, και αν το αποφασιστεί από τα 2/3 της Βουλής, έτσι. Ναι, πάλι όμως βλέπουμε ότι δεν υπάρχει καμία συμμετοχή της κοινωνίας, δεν έχουμε λόγο ούτε σε αυτό. Μπορούμε να η κυβέρνησή μας μπορεί να παραχωρεί, εφόσον έχει τη συγκατάθεση της αυξημένης πλειοψηφίας που προαναφέρατε, μπορεί να αποφασίζει να παραχωρεί αρμοδιότητες που προβλέπονται από το Σύνταγμα να τις ασκεί η κυβέρνησή μας, αυτές οι αρμοδιότητες να παραχωρούνται σε άλλους οργανισμούς, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΔΝΤ. Συνεπώς, δεν μπορεί να υπάρξει εθνική κυριαρχία όταν την παραχωρούμε. Είναι νομίζω πασιφανές ότι αποτελεί ένα προδοτικό άρθρο το οποίο δεν μπορεί, βάσει το οποίο δεν μπορεί να θεμελιωθεί κανένας είδους ελευθερία. Στην Ελβετία σίγουρα έχουν αυξημένες δημοκρατικές αρμοδιότητες οι πολίτες σε σχέση με εμάς, αλλά και αυτό ακόμα το σύστημα δεν είναι το πλέον κατάλληλο ή το πλέον δημοκρατικό. Θεωρώ ότι μπορούμε να πάμε σε κάτι καλύτερο εδώ στην Ελλάδα και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει. Σε σχέση και με την εθνική κυριαρχία, γιατί λοιπόν επιτρέπονται όλες αυτές οι διατάξεις να μπουν στο Σύνταγμά μας από τη στιγμή που κατά τη λογική δεν είναι συμφέρουσες για την ελληνική κοινωνία? Λοιπόν, το Σύνταγμά μας παραχωρεί στην κυβέρνηση να προχωράει σε εκλογές για αναθεωρητική βουλή. Η αναθεωρητική βουλή είναι αυτή η βουλή που αναθεωρεί το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα λοιπόν αναθεωρείται και είναι δυνατόν να μπαίνουν τέτοιου είδους ρυθμίσεις όπως το άρθρο 28 περί εθνικής κυριαρχίας, περί άρσης της εθνικής κυριαρχίας. Ναι, ναι, αυτό είναι καθοριστικό, το άρθρο 28, ναι, ναι. Τα οποία είναι άκρως προδοτικά. Ακριβώς. Συνεπώς, αυτού του είδους η διαδικασία, το να μπορεί η κυβέρνηση να αναθεωρεί το Σύνταγμα και να διαμορφώνει όπως εκείνη η ίδια θέλει για το δικό της συμφέρον και όχι για το συμφέρον της κοινωνίας, για ποιο λόγο οι Έλληνες πολίτες θα πρέπει η μοναδική τους υποχρέωση, ενώ έχουν βρήθει από ατομικά δικαιώματα και ελευθερίες στο Σύνταγμα, η μοναδική μας υποχρέωση είναι να υπερασπιζόμαστε το Σύνταγμα. Για ποιο λόγο να υποχρεώμαστε να υπερασπιζόμαστε ένα Σύνταγμα το οποίο όχι μόνο μας κλέβει την εξουσία από τα χέρια μας και την κυρίαρχη ελευθερία να ορίζουμε ήδη την τύχη μας, αλλά και αυτές τις εξαιρέσεις, αυτά τα δικαιώματα που μας παραχωρεί, τα ασκεί πάλι η ίδια. Και όχι μόνο αυτό, δημιουργεί και τις προϋποθέσεις με την... Τα δικαιώματα λοιπόν που μας παραχωρεί δημιουργεί τις εξαιρέσεις. Για πάμε παρακάτω. Να θεωρητική βουλή να μας μειώσει ακόμα περισσότερο τις ελευθερίες. Έτσι. Διότι η ίδια θα αποφασίσει τι διατάξεις θα αναθεωρηθούν, τι νέα στοιχεία θα εισαχθούν στο Σύνταγμά μας. Συνεπώς θεωρώ ότι όχι μόνο έχουμε ένα Σύνταγμα το οποίο μας υποτάσσει, αλλά δεν πρέπει καν να μιλάμε περί υπεράσπισής του, από τη στιγμή που η υπεράσπισή του θα μας διατηρήσει σε καθεστώς υποταγής. Βουλευτική ασυλία και νόμος περί μη ευθύνης υπουργών. Πρώτα έχει θεμοθετηθεί βουλευτική ασυλία, το άρθρο 62 και το άρθρο 96 κατοχυρώνουν την βουλευτική ασυλία, κατά την οποία οποιοδήποτε βουλευτής διαπράξει οποιοδήποτε έγκλημα δεν διώκεται για αυτό όσο είναι βουλευτής, εκτός και αν για αυτό αποφασίσει η Βουλή. Καταλαβαίνουμε όμως ότι κόρακα σκορά κουμάτι δεν βγάζει. Ακριβώς. Ότι υπάρχει αλληλεγγύη μεταξύ των βουλευτών και το ενδεχομένως η άρση της βουλευτικής ασυλίας για έναν βουλευτή ενδεχομένως να άνοιγε το δρόμο για την άρση της βουλευτικής ασυλίας για πολλούς ακόμη. Συνεπώς είναι μια πρακτική που γενικά αποφεύγεται. Είναι σπάνια και είναι αυτή που νομίζω έχει οδηγήσει και τον κύριο Κοντογιώργη να αποκαλέσει το Σύνταγμα μας, πώς το έχει πει πολύ ωραία. Σύνταγμα προστασίας κακοποιών. Σύνταγμα προστασίας κακοποιών, ακριβώς αυτό. Σύνταγμα προστασίας κακοποιών. Να αναφερθούμε σε δύο ακόμα σημεία. Το πρώτο αφορά το άρθρο 27
που αναφέρεται στη μεταβλητότητα των συνόρων του ελληνικού κράτους. Και τι λέει μέσα αυτό το άρθρο 27, το οποίο θεωρώ ότι είναι εξίσου ύπουλο και προδοτικό με το άρθρο 28 που ακολουθεί. Το άρθρο 27 λοιπόν λέει ότι καμία αλλαγή δεν γίνεται στα όρια της ελληνικής επικράτειας χωρίς προηγούμενη απόφαση της πλειοψηφίας της Βουλής. Με λίγα λόγια, τι μας λένε, ότι 151 βουλευτές μπορούν μετά από πρόταση να αποφασίσουν να χαθεί ένα κομμάτι της Ελλάδας. Ακριβώς. Τόσο απλά. Ακούστε. Τόσο, δηλαδή, φανταστείτε. 151 βουλευτές μπορούν να αποφασίσουν ότι μπορούν να παραδώσουν ένα κομμάτι. Ένα, δύο, δέκα, δεν έχει σημασία, όλα τα κομμάτια. Για πάμε. Τώρα, σε τι σημείο σύψης έχει φτάσει το πολιτικό σύστημα να μέσα από αναθεωρείς της Βουλής να θεσμοθετεί τέτοιου είδους διατάξεις στο Σύνταγμά μας. Ότι η Ελλάδα μπορεί να αλλάξει τα σύνορά της με απόφαση απλά της Βουλής. Επίσης, πέρα από τη μεταβλητότητα των σύνορων, το άρθρο 27, αναρωτιέμαι τι θα γίνει έστω ότι αυτή η κρίση ξεπερνιέται. Με το ισχύον σύστημα, με το ισχύον Σύνταγμα. Δεν είναι επικίνδυνο το γεγονός ότι δεν υπάρχει απαγόρευση στο μέγεθος του δανεισμού για να βρεθούμε εκ νέου σε μια τέτοια κατάσταση? Δεν υπάρχει κίνδυνος λοιπόν για την Ελλάδα αυτή τη στιγμή? Λέτε ότι μέσα στο Σύνταγμα δεν προβλέπεται κάποιος φραγμός που σου λέει ότι θα παίρνεις δανεικά μέχρι όταν φτάσεις στο ΑΕΠ σου, ξέρω εγώ, στο 50%. Λοιπόν, αυτό, δηλαδή, και να ξεφύγουμε από την κρίση, πάλι είναι πολύ πιθανό με τους πολιτικούς και το σύστημα που έχουμε πολύ σύντομα να είμαστε σε μια τέτοια κατάσταση. Ωραία. Θέλω να πω το εξής λοιπόν. Άλλες χώρες, η Ελβετία ή η Γερμανία που μας βοηθάει στην κρίση να την ξεπεράσουμε και μας σώζει συνεχώς. Μας πουνάει το δάχτυλο. Προβλέπει το Ομοσπονδιακό της Σύνταγμα απαγόρευση δανεισμού. Όχι φράγμα, απαγόρευση. Το Σύνταγμά της, το Ομοσπονδιακό Σύνταγμά της, προβλέπει απαγόρευση δανεισμού. Για ακούστε λίγο. Ξέρω εγώ στο 50%. Αυτό, δηλαδή, και να ξεφύγουμε από την κρίση, πάλι. Δεν μπορούμε να βάλουμε ούτε θεραγή, ας πούμε, στο μέγεθος του χρέους. Ναι, ναι, και. Πολύ πιθανό με τους πολιτικούς και το σύστημα που έχουμε, πολύ σύντομα να είμαστε σε μια τέτοια κατάσταση. Ωραία. Θέλω να πω το εξής λοιπόν. Άλλες χώρες, η Ελβετία ή η Γερμανία που μας βοηθάει στην κρίση να την ξεπεράσουμε και μας σώζει συνεχώς, προβλέπει το Ομοσπονδιακό της Σύνταγμα απαγόρευση δανεισμού. Όχι φράγμα, απαγόρευση. Mm-hmm. Το Σύνταγμά της στο Ομοσπονδιακό επιβάλλει ότι το ισοζύγιο εξόδων και εισόδων πρέπει να μην ξεπερνιέται, να μην παραβιάζεται ποτέ, να είναι συσχελισμένο. Κύριε Επίτροπε, ομολογώ ότι διαλέξατε τον σωστό άνθρωπο, τον Πάπετ Παπαδήμο, την Μαριονέτα, δηλαδή Παπαδήμο. Τον τοποθετήσατε λοιπόν, ενώ την Κυριακή διαδήλωνε ολόκληρη η Αθήνα. Νάιγκελ Φάρανς στην Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο Παπαδήμος μου έκοψε την ανάσα λέγοντας: βία και καταστροφή δεν μπορούν να υπάρχουν σε μια δημοκρατική χώρα. Ποια δημοκρατική χώρα? Δεν έχει καν εκλεγεί δημοκρατικά ως πρωθυπουργός. Είναι διορισμένος από εσάς. Δεν κυβερνάται δημοκρατικά η Ελλάδα πια, αλλά από την Τρόικα. Στη δημοκρατία ο πολίτης είναι κυρίαρχος και ο πολιτικός ακούει, κύριε Παπαδήμο. Γιώργος Κοντογιώργης, καθηγητής πολιτικής επιστήμης. Απαντώντας τον κύριο Παπακοσταντίνου, τον τότε υπουργό οικονομικών, να το ξανακούσουμε λίγο, να το πάμε λιγάκι πίσω, να μην αφήνουμε αυτά, να τα ξαναπερνάμε πάλι. Μισό λεπτάκι μόνο, γιατί πρέπει να βρούμε το σημείο. Ενώ την Κυριακή λοιπόν διαδήλωνε ολόκληρη η Αθήνα, βία και καταστροφή δεν μπορούν να υπάρχουν σε μια δημοκρατική χώρα. Ποια δημοκρατική χώρα? Δεν έχει καν εκλεγεί δημοκρατικά ως πρωθυπουργός. Είναι Παπαδήμο αυτό. Είναι διορισμένος από εσάς. Δεν κυβερνάτε δημοκρατικά η Ελλάδα πια, αλλά από την Τρόικα. Στη δημοκρατία ο πολίτης είναι κυρίαρχος και ο πολιτικός ακούει, κύριε Παπακοσταντίνου. Δηλαδή, ποιο είναι αθεντικό, η κυρία Μέρκελ ή ο ελληνικός λαός? Η γραφειοκράτηση στις Βρυξέλλες, ο οποιοδήποτε κύριος Ολιρέν ή ο Αλφατάχ ή οτιδήποτε είναι εκεί πάνω, ή ο ελληνικός λαός με το Εθνικό Κοινοβούλιο με όλα αυτά τα πράγματα? Γιατί και στην προσπάθεια της Μαριονέτας, δηλαδή Παπαδήμος,
να αναγκάσει τους βουλευτές να ψηφίσουν το πακέτο στήριξης. Τους προειδοποίησε ότι αν δεν το ψηφίσουν θα υπάρχει μια δραματική επίπτωση στα επίπεδα διαβίωσης. Έχει παρακολουθήσει τι συμβαίνει στον πραγματικό κόσμο. Έχει διαπιστώσει το γεγονός ότι 50% των νέων είναι άνεργοι. Έχει διαπιστώσει το γεγονός ότι η οικονομία, εκτός ότι είναι στάσιμη, έχει συμβάλει εδώ και 7 συν 7 έτη και μάλιστα τώρα επιταχύνεται σε μια καθοδική πορεία θανάτου 7% ανά έτος. Η Ελλάδα οδηγείται στον πάτο και ειλικρινά νομίζω όσον αφορά το χάος, δεν έχετε δει ακόμη τίποτε. Όσον αφορά το χάος, δεν έχετε δει ακόμη τίποτε. Αυτά λίγο πριν μάλλον 4-5 χρόνια. You ain't seen nothing yet. These policies are driving Greece. Αυτές οι πολιτικές οδηγούν την Ελλάδα σε μια επανάσταση. Towards a revolution. They need to be set. Πρέπει να απελευθερωθούν. Ήρθε η ώρα να ανοίξει ο διάλογος για την δημιουργία ενός νέου συμβολέου. Παρόμοιο δρόμο ακολούθησε η Ισλανδία. Συμμετοχή των πολιτών στην άσκηση της εξουσίας. Θα ήθελα τώρα λοιπόν να πάμε στην πρόταση την οποία έχετε διατυπώσει εσείς μέσα από το βιβλίο σας και να πούμε πώς ακριβώς είναι το σύστημα, το δημοκρατικό σύστημα διακυβέρνησης το οποίο θα έπρεπε να επιθυμεί ο Έλληνας πολίτης που αναζητά την πολιτική του ελευθερία. Αυτά που θα περιγράψουμε τώρα αποτελούν μια πρόταση για το πώς θα μπορούσαμε να αποκτήσουμε ένα πολίτευμα και ένα σύνταγμα πιο δημοκρατικό και πιο δίκαιο. Αποτελεί μια πρόταση, είναι στην κρίση του καθενός και είμαι σίγουρος ότι όσοι περισσότεροι ξεκινάμε και αμφισβητούμε το ισχύον σύνταγμα θα μπορούμε πιο εύκολα να διατυπώσουμε τέτοιου είδους ιδέες που θα συμβάλλουν στην πραγματική χειραφέτηση και την απόκτηση της πολιτικής ελευθερίας. Το ισχύον σύνταγμα λοιπόν ορίζει ότι υπάρχουν τρεις εξουσίες, η νομοθετική, η εκτελεστική και η δικαστική. Η νομοθετική ασκείται από την Βουλή και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, η εκτελεστική από την Κυβέρνηση και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και η δικαστική εξουσία από τα δικαστήρια. Αυτό είναι το σύνταγμα της Ελλάδας, το οποίο το έχουν αποφασίσει οι πολιτικοί, όχι οι Έλληνες, γι' αυτό είναι και της Ελλάδας. Εμείς πρέπει να προχωρήσουμε σε ένα σύνταγμα. Ακούστε, δεν είναι των Ελλήνων, είναι της Ελλάδας. Να το τονίσει, να το ξαναπάμε πάλι, που το τονίζει ο κύριος Συριανός. Για πάμε ξανά λίγο. Δικαστήρια. Αυτό είναι το σύνταγμα της Ελλάδας, το οποίο το έχουν αποφασίσει οι πολιτικοί, όχι οι Έλληνες, γι' αυτό είναι και της Ελλάδας. Εμείς πρέπει να προχωρήσουμε. Το έχουν αποφασίσει οι πολιτικοί. Έτσι, για πάμε, και όχι οι πολίτες. Είμαστε σε ένα σύνταγμα των Ελλήνων. Ένα σύνταγμα των Ελλήνων πολιτών της ελληνικής κοινωνίας, που θα το διαμορφώσουμε και θα το αποφασίσουμε εμείς. Σε αυτό λοιπόν, το Σύνταγμα των Ελλήνων, αυτό που προτείνεται στο βιβλίο είναι να κατοχυρωθούν 5 εξουσίες, αρχικά η νομοθετική, η εκτελεστική και η δικαστική όπως υπάρχουν και σήμερα και να προσθεθούν η κυβερνητική και η δικαστική. Στο βιβλίο αναλύω το πώς και το γιατί, θα τα παρακάμψουμε τώρα να πάμε κατευθείαν στην ουσία. Η πραγματική πολιτική ελευθερία έγκυται στο να είναι κατοχυρωμένη η λαϊκή και η εθνική κυριαρχία σε ένα κράτος. Διότι μόνο τότε μπορούν οι πολίτες πραγματικά να γίνουν κυρίαρχοι της τύχης τους και να ορίζουν τη μοίρα τους σύμφωνα με το δικό τους συμφέρον και τη δική τους βούληση. Πώς λοιπόν θα γίνει αυτό στο Σύνταγμα των Ελλήνων, πώς μπορεί να γίνει? Σε κάθε μία από τις εξουσίες που αναφέραμε, να τις πω πάλι επιγραμματικά, νομοθετική, εκτελεστική, δικαστική, κυβερνητική και συντακτική, θα πρέπει όχι μόνο αυτές οι εξουσίες να είναι διακριτές μεταξύ τους, να μην υπάρχει δηλαδή, να μην είναι κάποιος και στα δύο όργανα, η Βουλή, η Κυβέρνηση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, πρέπει να υπάρχει πλήρης διάκριση. Όχι μόνο όμως αυτό, θα πρέπει επίσης στην κάθε μία να υπάρξει και διάκριση αρμοδιοτήτων, προκειμένου
η κάθε μία εξουσία να μην συγκεντρώνεται στα χέρια ενός. Mm-hmm. Δηλαδή η νομοθετική να μην είναι μόνο της κυβέρνησης ή της Βουλής. Ή ξέρω εγώ, η κυβερνητική να μην είναι μόνο της κυβέρνησης ή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Να υπάρχει ένας συνμοιρασμός αρμοδιοτήτων, ώστε ο καθένας να έχει μόνο ένα μικρό, ένα μερίδιο της κάθε εξουσίας. Να μην συγκεντρώνεται δηλαδή στα χέρια ενός οργάνου. Σώμα πολιτών, το σύνολο των Ελλήνων αποτελεί το σώμα των πολιτών. Το σώμα των πολιτών κατέχει τις εξουσίες στην πολιτεία των Ελλήνων και τις ασκεί σε εθνικό επίπεδο μέσα από την Εθνική Συνέλευση και την Εθνική Αντιπροσωπεία, ενώ σε τοπικό επίπεδο μέσα από την Δημοτική Συνέλευση και τα όργανα που αυτή ορίσει. Αυτό που προτείνουμε λοιπόν είναι το εξής. Ας πάρουμε την νομοθετική εξουσία. Νομοθετική εξουσία. Προτείνεται το εξής. Να διατηρηθεί. Το σώμα των πολιτών ασκεί την νομοθετική εξουσία μέσα από την Εθνική Συνέλευση και το Εθνικό Κοινοβούλιο. Η Βουλή ως το κύριο πολιτιακό όργανο και να προσθεθεί σε αυτήν ως πολιτιακό όργανο το σώμα των πολιτών, οι οποίοι θα αποφασίζουν και θα γίνουν την τελική τους έγκριση για το αν επιθυμούν ή όχι κάποιος νόμος να καταστεί νόμος του κράτους. Σε αυτή την περίπτωση, αν κάτι τέτοιο συμβεί, ο ρόλος της Βουλής θα είναι καθαρά προπαρασκευαστικός και εισηγητικός. Mm-hmm. Θα προετοιμάζει και θα προτείνει δηλαδή τους νόμους και κατόπιν το σύνολο της κοινωνίας θα ψηφίζει στους τοπικούς, στους δήμους τέλος πάντων, ο κάθε δημότης, και το σύνολο αυτών των αποφάσεων, των ψήφων, θα ορίζει το εθνικό αποτέλεσμα, το οποίο είτε θα εγκρίνει είτε θα απορρίπτει τον προτινόμενο νόμο. Στην νομοθετική εξουσία όμως επίσης θεωρώ πολύ σημαντικό να κατοχυρωθεί και η δυνατότητα ενός μόνου πολίτη να μπορεί και ο ίδιος να προτείνει ένα νόμο, να μην είναι κατεξοχήν αρμοδιότητα της Βουλής. Mm-hmm. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Αυτό μπορεί να γίνει είτε με τη συλλογή υπογραφών και την κατάθεση ενός νομοσχεδίου, όπως γίνεται τώρα στην Ελβετία, είτε να δώσουμε τη δυνατότητα σε έναν πολίτη να καταθέσει μία πρόταση στον τοπικό του Δήμο και εφόσον εκεί πέρα εγκριθεί από την πλειοψηφία των συνδημοτών του, να πάρει αυτή την πρόταση ο βουλευτής του. Νομοθετική πρωτοβουλία πολιτών. Οι πολίτες μπορούν να συντάσσουν και να προτείνουν τα νομοσχέδια που επιθυμούν να καταστήσουν νόμους της πολιτείας. Να την πάει, να τη φέρει προς ψήφιση στη Βουλή, εφόσον ψηφιστεί από την πλειοψηφία της Βουλής, τότε να έρθει προς ψήφιση στο σύνολο της κοινωνίας, σε Εθνική Συνέλευση. Το νομοσχέδιο, νομοθετική πρωτοβουλία των πολιτών, το νομοσχέδιο των πολιτών θα καταστεί νόμος της πολιτείας εφόσον ψηφιστεί από την απόλυτη Εθνική Συνέλευση και συμμετέχει τουλάχιστον το 65% των πολιτών. Και αν εγκριθεί να γίνει νόμος του κράτους, αν όχι να απορριφθεί. Έτσι λοιπόν προτείνουμε να γίνει η κοινωνία θεσμικός εταίρος στο κράτος ώστε να μοιραστεί η νομοθετική εξουσία. Το νέο Σύνταγμα δίνει τη δυνατότητα στον ελληνικό λαό να κυβερνά ο ίδιος τον εαυτό του, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην κατασκευή της πολιτικής του ελευθερίας. Μεταξύ Βουλής, του Συνόλου της Κοινωνίας, αλλά και του κάθε πολίτη ξεχωριστά. Όσον αφορά την κυβερνητική εξουσία, προτείνουμε να υπάρχουν κυβερνήσεις οι οποίες θα... Κυβερνητική εξουσία, το σώμα των πολιτών, ασκεί την κυβερνητική εξουσία μέσα από την Εθνική Συνέλευση στο δημοσκοπικό σώμα και την κυβέρνηση. Διορίζονται για το δημοσκοπικό σώμα και την κυβέρνηση. Φέρουν εις πέρα στην γενική πολιτική του κράτους, αλλά ο ρόλος τους δεν θα είναι καθαρά να αποφασίζουν. Θα μπορούν να αποφασίζουν για δευτερεύοντα θέματα, όμως τα σημαντικότερα θέματα που απασχολούν την κοινωνία, τα οποία θα γνωρίζουν οι υπουργοί γιατί θα είναι υπεύθυνοι για τον κάθε τομέα, θα τα φέρουν και αυτοί ως, με τη μορφή πρότασης στο σύνολο πάλι των πολιτών που αποτελεί την Εθνική Συνέλευση, οι οποίοι θα αποφασίζουν αν η τάδε πρόταση πρέπει να γίνει αποδεκτή ή όχι. Σε αυτή την εξουσία, στην κυβερνητική εξουσία, μπορεί επίσης να υπάρχει και ένα δημοσκοπικό σώμα, δημοσκοπικό δήμο το αποκαλεί ο κ. Κοντογιώργης, ένα δημοσκοπικό σώμα πολιτών, το οποίο θα είναι ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα της κοινωνίας, το οποίο θα εναλλάσσεται ανά μήνα ενδεχομένως στην θέση αυτή, και οι οποίοι θα αναλαμβάνουν και αυτοί να αποφασίζουν
για ορισμένα θέματα που θα φέρνει προς απόφαση η κυβέρνηση. Θα υπάρχει δηλαδή ένας διαμοιρασμός μεταξύ του αντιπροσωπευτικού σώματος που θα αποτελείται και αυτό από πολίτες, αλλά και του συνόλου της κοινωνίας που θα αποτελεί την Εθνική Συνέλευση, στο να αποφασίζουν για τα θέματα που φέρνει η κυβέρνηση προς ψήφιση. Μάλιστα. Στο σύστημα διακυβέρνησης αυτό, τα κόμματα πάβουν να υπάρχουν με την σημερινή τους μορφή? Ναι, όλα τα όργανα, τα πολιτικά όργανα, αποτελούνται από πολίτες. Δεν αποτελούνται από πολιτικούς, τους οποίους διορίζουν ή τέλος πάντων φέρνουν στην εξουσία τα κόμματα. Τα κόμματα θα έχουν καθαρά ρόλο προπαρασκευαστικό, ώστε να προτείνουν πολιτικές και μέτρα στην κοινωνία. Δεν θα έχουν εξουσία. Πώς θα εκλέγονται οι βουλευτές? Λοιπόν, αυτό που προτείνεται στο Συμβόλαιο της Υποταγής είναι, για να γίνει Συμβόλαιο Ελευθερίας λοιπόν, προτείνεται κάθε χρόνο, καταρχήν θεωρούμε ότι τα πολιτικά αξιώματα δεν είναι αξιώματα ή θέσεις οι οποίες μπορεί ο καθένας να κάθεται και να τα διατηρεί για μεγάλο διάστημα. Θεωρούμε ότι πρέπει να περιοριστεί ο χρόνος. Αυτό που προτείνουμε εμείς στο βιβλίο, εγώ στο βιβλίο, είναι ένας χρόνος για κάθε αξίωμα και κατόπιν εκλογές, ώστε να αναδειχθούν νέα άτομα. Άρα λοιπόν περιορίζεται η χρονική διάρκεια του κάθε αξιώματος. Επίσης, αυτό που προτείνουμε είναι να υπάρξει η δυνατότητα να εκλεχθεί κάποιος σε ένα αξίωμα μόνο μία φορά. Να μην μπορεί να το καταλάβει το ίδιο δεύτερη φορά. Τώρα πάμε στην πράξη. Κάθε χρόνο θα γίνονται εκλογές, στις οποίες κάθε δήμος θα εκλέγει τους πολίτες που επιθυμεί να στελεχώσουν τα πολιτικά αξιώματα. Σε κάθε δήμο διενεργούνται εκλογές κάθε χρόνο. Οι 100 πρώτοι σε ψήφους αποτελούν την εθνική αντιπροσωπεία που ουσιαστικά θα είναι υπεύθυνη για τη στελέχωση των πολιτικών αξιωμάτων. Μετά, εφόσον γίνουν εκλογές, κατόπιν των εκλογών γίνονται κληρώσεις. Σε κάθε δήμο λοιπόν γίνεται κλήρωση ώστε να αναδειχθεί ένας βουλευτής, να αναδειχθεί ένα σώμα έως 10 πολιτών που θα αποτελούν το δημοσκοπικό δήμο, και διενεργούνται επίσης εκλογές για το δικαστικό σώμα ενόρκων, το οποίο πάλι και αυτό θα αποτελείται από πολίτες. Μάλιστα, όλα τα αξιώματα δηλαδή καταλαμβάνονται από πολίτες. Αυτό θα γίνεται με εκλογές ή με κλήρο? Στο πρώτο στάδιο γίνονται εκλογές προκειμένου η κάθε τοπική κοινωνία να επιλέξει εκείνους που κρίνει ότι είναι καταλληλότεροι και ικανότεροι, ναι, να στελεχώσουν τα αξιώματα της πολιτείας. Μάλιστα. Και του τοπικού δήμου. Συνεπώς υπάρχει αυτό το μέτρο της ψήφου για να αναδειχθούν οι καλύτεροι και οι ικανότεροι. Σώμα των πολιτών αποτελούμε όλοι οι πολίτες. Ναι. Όταν εμείς ψηφίζουμε για ένα νομοσχέδιο, μια απόφαση που προτείνει η κυβέρνηση, ως σώμα είμαστε η Εθνική Συνέλευση. Που εμείς η πλειοψηφία της... Η Εθνική Συνέλευση είναι το όργανο με το οποίο το Σώμα των Πολιτών ασκεί άμεσα τις εξουσίες στην πολιτεία των Ελλήνων, όπως ορίζει το Σύνταγμα. Η Εθνική Συνέλευση συλλαμβάνει την απόφαση. Από εκεί και πέρα όμως, είπαμε ότι γίνονται εκλογές μεταξύ όλου του Σώματος των Πολιτών. Οι 100 πρώτοι από κάθε Δήμο αποτελούν την Εθνική Αντιπροσωπεία. Από αυτούς, αυτοί να φανταστείτε, θα αποτελούν μια δεξαμενή μέσα από την οποία θα γίνεται κλήρωση και θα αναλαμβάνουν οι διάφοροι πολίτες τα πολιτικά αξιώματα. Άρα οι 100 πρώτοι από κάθε Δήμο, ανάμεσα σε αυτούς γίνεται κλήρος και πάνε για την άσκηση της εξουσίας. Δηλαδή, η οποία είναι τα κύρια πολιτικά όργανα, η Βουλή, ναι, και... η κυβέρνηση και τα δικαστικά σώματα πολιτών. Η δικαστική εξουσία, όλα αυτά που λέγαμε προηγουμένως. Ναι. Δηλαδή όλες οι εξουσίες, δηλαδή συντακτική, δικαστική, συμπεριλαμβανόμενου και τις δικές σας που προτείνετε, έτσι, που είναι η συντακτική, νομοθετική, ναι, εκτελεστική, κυβερνητική, δικαστική, συντακτική. Mm-hmm. Και στις 5 θα εισέλθει η κοινωνία ως πολιτικό όργανο να μοιραστεί την εξουσία με τα ήδη υπάρχοντα. Και το δικαστικό σώμα είναι ένα σώμα 10 πολιτών σε κάθε δήμο της επικράτειας που κληρώνεται από τα μέλη της Εθνικής Αντιπροσωπείας για ένα έτος. Θα είναι ο τελικός εγκριτής όλων των αποφάσεων. Ωραία, να πάρουμε ένα παράδειγμα. Δηλαδή, εγώ πάω στο δικαστήριο, έχω μία δίκη. Ποιος θα με δικάσει, ένας πολίτης? Δικάζει. Μπορεί να μην έχει γνώση των νομικών θεμάτων. Μα όχι, οι επαγγελματίες δικαστές παραμένουν. Εκείνοι προτείνουν, σύμφωνα με τον νόμο και με το Σύνταγμα, τι ποινή πρέπει να υπάρχει, αν πρέπει να υπάρχει. Mm-hmm. Εφόσον κρίνουν ότι είσαστε ένοχος. Mm-hmm. Εφόσον όμως και αυτοί κρίνουν ότι είσαστε ένοχος, θα πρέπει αυτή την πρόταση την εισηγούνται. Εισηγούμαστε ότι ο τάδε κύριος είναι ένοχος για το τάδε αδίκημα. Mm. Αν όμως
το πολιτιακό σώμα, το δικαστικό σώμα των πολιτών αποφανθεί ότι δεν ισχύει αυτό, ισχύει η πρόταση, ισχύει η απόφαση του σώματος των πολιτών. Υπερισχύει του δικαστή. Υπερισχύει, ναι. Οι δικαστές δηλαδή πάλι θα υφίστανται, αυτοί είναι οι ειδικοί που γνωρίζουν τα θέματα, αλλά ο ρόλος θα είναι εισηγητικός. Να εισηγούνται αν πρέπει κάποιος να είναι ένοχος ή όχι και να εισηγούνται και την ποινή. Ωραία. Αλλά αυτός που θα αποφασίζει θα είναι το εκάστοτε σώμα πολιτών ενόρκων. Ο κυβερνητής ασκεί την γενικότερη υπευθυνία, ελέγχει τους υπουργούς του. Ότι... Αρμοδιότητες κυβερνήτη επιβλέπει το έργο της κυβέρνησης και εκπροσωπεί τη χώρα στο εξωτερικό, δεν έχει το δικαίωμα να τιμωρεί ή να αντικαθιστά τους υπουργούς ούτε επεμβαίνει στο έργο τους. Ότι ασκούν πολιτική σύμφωνα με τους νόμους και το Σύνταγμα και φροντίζει να συγκεντρώνει τα θέματα που θα έρθουν κάθε φορά προς ψήφιση σε μια εθνική συνέλευση ή σε μια συνέλευση του Δημοσκοπικού Δήμου, που είναι το αντιπροσωπευτικό σώμα που παίρνει αποφάσεις για διάφορα ζητήματα και αυτό. Πόσο διαρκεί η θητεία? Η διάρκεια της θητείας προτείνεται να είναι για ένα χρόνο, προκειμένου να μην υπάρξουν φαινόμενα διαπλοκής όπως υπάρχουν σήμερα. Προκειμένου να αποκτήσουν πραγματική πολιτική ελευθερία, θα πρέπει να είμαστε όλοι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμοι. Έτσι, για αυτό μου αρέσει. Αυτό σκέφτομαι τόση ώρα. Για να το ξαναπάμε. Προκειμένου να μην υπάρξουν φαινόμενα διαπλοκής, ναι, όπως υπάρχουν σήμερα. Mm-hmm. Προκειμένου να αποκτήσουν πραγματική πολιτική ελευθερία, θα πρέπει. Προκειμένου να αποκτήσουμε πραγματική πολιτική ελευθερία, ναι. Πρέπει να είμαστε όλοι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμοι. Mm. Στην πολιτεία μας. Διαθέσιμοι στην πολιτεία μας, ναι, τώρα που είμαστε. Ώστε να συνεισφέρουμε στην άσκηση των εξουσιών. Έτσι. Διότι τις εξουσίες πλέον δεν τις αναθέτουμε, τις ασκούμε εμείς οι ίδιοι. Έτσι ακριβώς. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε ανά πάσα στιγμή διαθέσιμοι, ναι, και θα πρέπει να είναι η συμμετοχή στα πολιτιακά αξιώματα, εφόσον κάποιος κληρωθεί, υποχρεωτική. Έτσι ακριβώς. Είπατε προηγουμένως. Ναι, του συζητάς κάποιον για κάποιο θέμα και λέει: α, τώρα μην με ζαλίζει με την πολιτική. Φαντάσου πόσο διαθέσιμος είναι για να συμμετέχει αυτός στην πολιτική ελευθερία του. Είπατε ότι κάθε Δήμος θα έχει έναν βουλευτή. Ναι. Ας πούμε όμως ότι ο Δήμος, για παράδειγμα, του Περιστερίου έχει 100.000 κατοίκους. Πώς 100.000 κάτοικοι θα έρθουν σε δημόσια διαβούλευση με τον βουλευτή τους που είναι εκπρόσωπός τους? Εάν κάθε Δήμος έχει έναν βουλευτή, κατά το οποίο εσείς προτείνετε, θα έχουμε πάνω από 1.000 βουλευτές. Η χώρα θα χωριστεί διοικητικά σε Δήμους των 10.000 κατοίκων. Δηλαδή κάθε 10.000 κάτοικοι, μέχρι 10.000 κάτοικοι, θα αποτελούν ένα Δήμο. Στην προηγούμενη περίπτωση μπορεί να έχουμε 1.000 και 1.500 Δήμους. Και 2.000, αν βάλουμε και τα νησιά που έχουν μικρότερους πληθυσμούς. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να βρεθούν παραπάνω χώροι από έναν, στους οποίους θα μπορούν να φιλοξενηθούν οι συνεδριάσεις της Βουλής, προκειμένου να πάρθουν οι αποφάσεις και να εισηγηθούν οι νόμοι. Και να σας πω για ποιο λόγο θεωρώ ότι είναι δίκαιο να έχει κάθε τόπος ένα βουλευτή, διότι όπως εσάς και εμένα, η ψήφος μας είναι μία, άσχετα από τα περιουσιακά μας στοιχεία ή πόσα μέλη έχουμε στην οικογένειά μας, έτσι και κάθε τόπος και κάθε δήμος αποτελεί μια ξεχωριστή μονάδα. Και άσχετα από τον πληθυσμό του ή το πόσο πλούσιος είναι αυτός ο δήμος, θα πρέπει να έχει μια φωνή στο ελληνικό κοινοβούλιο. Θα πρέπει να είναι δηλαδή κάθε τόπος κυρίαρχος, να μπορεί να συμμετέχει και να επηρεάζει τις αποφάσεις μέσα στη Βουλή. Το σύνταγμα το οποίο προτείνετε εσείς, δηλαδή ο κάθε Δήμος αποφασίζει μόνος του για τον εαυτό του και τα έσοδα του πού πάνε, ας πούμε. Δεν πάνε στην κεντρική κυβέρνηση, ξέρω εγώ. Ο κάθε Δήμος έχει κυριαρχία, είναι κυρίαρχος. Mm-hmm. Όχι, δεν είναι ανεξάρτητος από το ελληνικό κράτος, ανήκει στο ελληνικό κράτος, ανήκει στην ελληνική πολιτεία, αλλά έχει πλήρη νομοθετική και διοικητική αυτοτέλεια. Έχει λοιπόν τη δυνατότητα, χωρίς περιορισμούς από την κεντρική διοίκηση, να αποφασίζει και να ρυθμίζει τις σχέσεις μέσα στην κοινωνία όπως ο ίδιος επιθυμεί, όπως ο ίδιος ο Δήμος επιθυμεί. Συνεπώς αυτό σημαίνει ότι φυσικά και η κεντρική διοίκηση δεν θα μπορεί να επεμβαίνει στα εσωτερικά της Τίνου, της Κρήτης ή οποιαδήποτε άλλο τόπο. Διοικητική αυτονομία των Δήμων. Οι Δήμοι της επικράτειας έχουν πλήρη διοικητική αυτονομία να διαμορφώνουν και να εφαρμόζουν πολιτικές που επιθυμούν σύμφωνα με το Σύνταγμα. Κάθε τόπος με την τοπική δημοτική συνέλευση και το τοπικό δημοτικό συμβούλιο θα μπορεί να λαμβάνει τις αποφάσεις για όλα τα θέματα που αφορούν το Δήμο. Όμως για θέματα που αφορούν γενικότερα τη χώρα θα πρέπει να υπάρχει η κεντρική διοίκηση η οποία θα λαμβάνει τις αποφάσεις πάντα μετά την έγκριση του συνόλου των Ελλήνων πολιτών. Με τα έσοδα του Δήμου τι γίνεται?
Λοιπόν. Χρησιμοποιείται αποκλειστικά. Ένας δήμος είναι πλεονασματικός. Και άλλα νησιά είναι, δεν είναι ο προϋπολογισμός τους ισοσκελισμένος. Έχουν έλλειμμα. Μπορεί ένας πλεονασματικός δήμος να βοηθήσει έναν ελληματικό ή τα έσοδα αφορούν αποκλειστικά όλα τον δήμο? Λοιπόν, αυτό που προτείνεται καταρχήν να πούμε είναι ότι καταργείται η φορολογία στη μορφή που είναι σήμερα και κάθε πολίτης καταβάλλει το 1 δέκατο του ετήσιου εισοδήματός. Το 1 δέκατο είναι μια πρόταση, ναι. Στο δήμο που ανήκει. Ο Δήμος λοιπόν είναι υπεύθυνος από όλα αυτά τα έσοδα που θα έχει να καταβάλει το 1 δέκατο στην κεντρική διοίκηση. Εμείς λοιπόν δεν είμαστε φόρου υποτελείς στην εκάστοτε κεντρική διοίκηση και κυβέρνηση. Συνεισφέρουμε το 1 δέκατο του ετήσιου εισοδήματός μας προκειμένου να διατηρηθεί αυτή η ελευθερία που έχουμε να αποφασίσουμε εμείς οι ίδιοι για την κοινωνία μας. Και όχι μόνο αυτό, να έχουμε και ασφάλεια, άμυνα. Τα σώματα ασφαλείας, όλες οι ανάγκες που χρειάζονται για να λειτουργήσει ένα σύγχρονο κράτος. Αλλά δεν θα πρέπει να γίνεται κατάχρηση του δικαιώματος να φορολογούμε. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει συνταγματικά να καθοριστεί ένα όριο. Προτείνουμε το 1 δέκατο διότι θεωρούμε ότι είναι επαρκές για να υπάρξει μια λογική διαχείριση από πλευράς κεντρικής και τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι κάτι το οποίο θα το δούμε. Αν είναι 1 δέκατο, είναι 2 δέκατα. Αυτό είναι. Μια πρόταση κάναμε προκειμένου να μην θεωρείται ούτε κάτι πολύ μεγάλο ούτε κάτι πολύ μικρό. Πάντως η κεντρική ιδέα είναι ότι η φορολογία με την παρούσα μορφή καταργείται στο σύνολό της. Θεωρούμε ότι είναι ληστάρχικη. Έτσι, θεωρούμε ότι λειτουργεί ως κλέπτης του κοινού ιδρώτα, της προσπάθειας και των αγώνων του κάθε εργαζόμενου, κάθε επιχειρηματία. Θα πρέπει να αλλάξει αυτό το καθεστώς, να περιοριστεί στο 1 δέκατο ενδεχομένως, στα 2 δέκατα, στο μισό, δεν ξέρουμε, ανάλογα τι θα κρίνει η κοινωνία. Εμείς η πρότασή μας είναι το 1 δέκατο. Από εκεί και πέρα όλα τα έσοδα να συγκεντρώνονται στο τοπικό δήμο και αυτός να εκχωρεί το 1 δέκατο εξ αυτών στην τοπική κεντρική διοίκηση για να ασκήσει τις κεντρικές λειτουργίες που πρέπει και να λειτουργεί το κράτος μας κανονικά. Η ιδιωτική περιουσία γενικότερα και ο πλούτος πρέπει να κατοχυρώνεται και να προστατεύεται. Ενδεχομένως όμως θα πρέπει όσοι έχουν ένα όριο πλούτου και άνω να μπορούν να συνεισφέρουν λίγο παραπάνω από τους υπόλοιπους στα δημόσια βάρη, στην ανάγκη των δημοσίων υποδομών, στα δημόσια έργα κτλ. Αυτό είναι μια πρόταση, όμως δεν αφορά το κεντρικό πυρήνα του πώς θα αποκτήσουμε πολιτική ελευθερία. Η πολιτική ελευθερία θα πρέπει όμως να μας εξασφαλίζει ότι η εκάστοτε κυβέρνηση δεν θα κάνει κατάχρηση εξουσίας και δεν θα επιβάλλει νόμους που ούτε μπορούμε να αποπληρώσουμε, φόρους συγγνώμη που δεν μπορούμε να αποπληρώσουμε, αλλά και που θα είναι άδικοι και καταληστευτικοί. Λοιπόν, εξηγήσαμε πώς θα ασκείται η εξουσία με τη συμμετοχή της κοινωνίας όσον αφορά την νομοθετική και την κυβερνητική. Πάμε τώρα να εξηγήσουμε πώς θα μπορούσε να ασκείται η εκτελεστική εξουσία με τη συμμετοχή της κοινωνίας από την εθνική αντιπροσωπεία που θα εκλέγεται 100 άτομα είπαμε από κάθε δήμο. Από αυτούς θα μπορείτε να γίνετε μια κλήρωση από την οποία θα μπορούν να στελεχώνονται τα ανώτατα αξιώματα στις δημόσιες υπηρεσίες, στους δημόσιους οργανισμούς, με εξαίρεση ενδεχομένως τα αξιώματα που απαιτούν ειδικές γνώσεις και ειδικές ικανότητες, που εκεί θα μπορείτε να γίνετε εσωτερικές εκλογές ώστε να αναδεικνύονται οι καλύτεροι όσον αφορά ειδικά τώρα τα σώματα του λιμενικού, της αστυνομίας, του στρατού κτλ. Θα μπορούν να γίνονται εσωτερικές διαδικασίες δημοκρατικές ώστε να αναδεικνύονται εκεί οι καλύτεροι και οι ικανότεροι. Στα υπόλοιπα μπορεί με μια κλήρωση από την Εθνική Αντιπροσωπεία όσοι έχουν ψηφιστεί από τους Δήμους. Η Εθνική Αντιπροσωπεία, το Σώμα των Πολιτών, εκλέγει την Εθνική Αντιπροσωπεία, τα μέλη της οποίας αναλαμβάνουν τα πολιτικά αξιώματα της πολιτείας ώστε να εφαρμόσουν τη βούληση της κοινωνίας. Να διεκδικούν. Είστε διαθέσιμοι, επαναλαμβάνω, να αναλάβετε πρωτοβουλίες για την ελευθερία σας, για την πολιτική ελευθερία σας? Είστε διαθέσιμοι? Αν δεν είστε, θα βαριέστε και να με ακούσετε. Με ίσες ευκαιρίες την κλήρωσή τους στο εκάστοτε δημόσιο αξίωμα. Τώρα, όσον αφορά την δικαστική εξουσία, είπαμε κάποια πράγματα προηγουμένως. Η δομή της θα αλλάξει ως προς το εξής. Ναι, μεν θα υπάρχουν οι επαγγελματίες δικαστές και τα δικαστήρια, ο ρόλος τους όμως θα αλλάξει και θα είναι εισηγητικός. Εφόσον θα ακούν τους διαδίκους, θα προτείνουν στο δικαστικό σώμα των πολιτών ποιος είναι ένοχος, αν είναι ένοχος ή όχι, ο κατηγορούμενος, και από εκεί και πέρα θα αποφασίζει το κληρωτό σώμα πολιτών. Το ίδιο γίνεται και στο επόμενο βήμα, εφόσον κριθεί
ένοχος, ο κατηγορούμενος, πάλι θα προτείνεται από τους δικαστές που γνωρίζουν καλύτερα τους νόμους και το Σύνταγμα ποια θα πρέπει να είναι η ποινή στη συμπροκειμένη περίπτωση, και αντιστοίχως πάλι θα καλείται το σώμα πολιτών, το δικαστικό σώμα πολιτών που θα έχει κληρωθεί, να αποφασίσει αν θα πρέπει ή όχι να εφαρμοστεί αυτή η ποινή. Συνεπώς αλλάζει η δομή προκειμένου να γίνει και πιο άμεση, αλλά και λιγότερο ελέγξιμη από τα άλλα πολιτιακά όργανα, και τέλος πάντων να έχει και ο ίδιος ο λαός, ο Δήμος, εξουσία να ελέγχει όσους ασκούν πολιτιακά αξιώματα. Κάθε πολίτης θα μπορεί να ασκεί ο ίδιος, να αυτενεργεί και να αυτόκλητα, να χωρίς την ανάγκη εισαγγελέα, να φέρει στη δικαιοσύνη οποιονδήποτε πολιτικό ασκεί κάποιο αξίωμα, διότι και με τη ελογημένη έκθεση του γιατί δεν το εκτελεί σωστά ή σύμφωνα με το κοινό συμφέρον, να τίθεται σε δίκη ο συγκεκριμένος, και είτε να χάνει το αξίωμά του, είτε να το συνεχίζει κανονικά, είτε να ανακαλείται, είτε να τίθεται σε αργία κτλ. Διάφοροι είδους ποινές που μπορούν να εφαρμοστούν ανάλογα με το βαθμό του πολιτικού εγκλήματος για το οποίο κατηγορείται. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει καν η προεκλογική αναμέτρηση στη μορφή που υπάρχει σήμερα. Θα έχει καταργηθεί, θα έχει αλλάξει τελείως, θα έχουν αλλάξει τελείως οι κανόνες του παιχνιδιού, τέλος πάντων. Οι πολίτες, εκείνοι οι οποίοι διακρίνονται στην τοπική κοινωνία, οι οποίοι συγκεντρώνουν τα κριτήρια, αν θέλετε, μόρφωσης, ήθους και εντυμότητας, θα προτιμούνται από τους συμπολίτες τους, όχι κανένα λόγο ή από συμφέρον, αλλά διότι αυτοί είναι που θα κληθούν να διαχειριστούν και τις υποθέσεις όλων μας. Εκλεγόμενοι στη Βουλή, στην κυβέρνηση, στο δικαστικό σώμα ενόργων και ούτω καθεξής. Συνεπώς δεν θα υπάρχει το φαινόμενο που παρατηρείται σήμερα, στο οποίο εκείνος που πολιτεύεται αρχίζει και πιάνει και τάζει αριστερά-δεξιά το τι θα κάνει όταν έρθει στην εξουσία για να εξασφαλίσει όσο το δυνατόν περισσότερους ψήφους. Αυτό θα πάψει να υπάρχει. Όχι μόνο η εισαγγελική αρχή, τα δικαστήρια θα έχουν την ικανότητα να φέρουν στη δικαιοσύνη τους όσους ασκούν πολιτιακά αξιώματα, αλλά και ο ίδιος ο πολίτης. Όταν διαπιστώσει κάποια λάθος απόφαση που δεν συνάδει με το κοινό συμφέρον ή κάτι αντισταγματικό, θα μπορεί ο ίδιος να τον προσκαλεί και να τον κατηγορεί, φέροντάς τον στο δικαστήριο. Κάτι που δεν ισχύει σήμερα. Βέβαια. Και για το δημοψήφισμα, πώς θα μπορεί να γίνει? Δημοψήφισμα δεν χρειάζεται. Διότι όλες οι αποφάσεις και οι νόμοι ρυθμίζονται και παίρνονται από εμάς, από τους πολίτες. Είναι ένα δημοψήφισμα δηλαδή αυτό. Ναι, μιλάμε για τακτικά δημοψηφίσματα που γίνονται συνεχώς. Συντακτική εξουσία αφήσαμε τέλος, αλλά είναι και αυτή εξίσου σημαντική, διότι η συντακτική εξουσία είναι ουσιαστικά η εξουσία να αναθεωρούμε και να αλλάζουμε το Σύνταγμα. Σήμερα την εξουσία αυτή την έχουν εξ ολοκλήρου τα κόμματα, η πολιτική, η Βουλή. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε φτάσει εκεί που έχουμε φτάσει, διότι κάθε αναθεώρηση που γίνεται για να μειωθούν τα δικά μας δικαιώματα και ελευθερίες και να μεγαλώσουν τα προνόμια των πολιτικών. Πώς λοιπόν θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια συντακτική εξουσία στην οποία η κοινωνία η ίδια θα κρίνει κάθε φορά αν το σύνταγμα αυτό της είναι αποδεκτό και θα μπορεί να το αλλάζει. Θα πρέπει λοιπόν μαζί με τη Βουλή που θα έχει το ρόλο στη συγκεκριμένη περίπτωση να παίρνει τις προτάσεις που έχουν εγκρίνει οι πολίτες και να τις δίνει το νομικό τους περιεχόμενο, θα πρέπει να υπάρχει και το Σώμα της Εθνικής Συνέλευσης ξανά, το οποίο ανατακτά διαστήματα, ανά πενταετία ή ανά δεκαετία, θα συγκαλείται, θα διαβουλεύεται, θα είναι ελεύθερος ο κάθε πολίτης σε μια δημόσια τέτοια διαβούλευση να φέρει μια πρόταση και αυτές θα ψηφίζονται, θα τίθεται προς ψήφιση στο τοπικό δήμο και αφού πάρουν μια αρχική έγκριση από εκεί, σε Εθνική Συνέλευση, και εφόσον εγκριθούν, υποχρεούνται μετά η Βουλή να την καταστήσει, να αναθεωρήσει τέλος πάντων το Σύνταγμα και να την εισάγει ως αναθεωρημένη διάταξη. Όμως σε αυτή την προκειμένη περίπτωση έχουμε και τον κάθε πολίτη που έχει δικαίωμα να φέρει προς ψήφιση μια πρόταση για αλλαγή του Συντάγματος. Θα πρέπει λοιπόν τέτοιες δυνατότητες να δοθούν σε ένα δημοκρατικό πολίτη που θέλουμε να είναι δίκαιο, θα θέλουμε να έχει ο πολίτης εξουσία, δεν θέλουμε να είναι εξουσιαζόμενος, να είναι κυρίαρχος της πολιτείας του. Τέτοιου είδους αλλαγές θα πρέπει να θεσμοθετηθούν. Σε αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθούμε και ο δημόσιος διάλογος και ο προβληματισμός των πολιτών, προκειμένου μέσα από αυτές τις δημόσιες διαδικασίες, όπως και αυτό που κάνουμε εμείς τώρα, να προκύψουν οι κατάλληλες ιδέες που θα δώσουν μορφή σε ένα σύνταγμα που θα κυριαρχεί και η δημοκρατία και η εξουσία των πολιτών.
Ένα μέρος της κοινωνίας πιστεύει ότι μία νέα χούντα αποτελεί λύση. Δικαιότερη, αλλά και η καταλληλότερη μορφή διακυβέρνησης είναι η δημοκρατία. Η δημοκρατική διακυβέρνηση. Αυτό το λέμε και εμείς και μας λένε, μα είδαμε και τη δημοκρατία σας. Πολύ σωστά. Είναι ένα... Βλέπετε πώς έχει εμπεδωθεί η διαστευρωμένη δημοκρατία, αυτή που νομίζουμε ή νομίσαμε, αυτή που μας πλασάρισαν ότι είναι δημοκρατία. Συχνό επιχείρημα όμως, αυτό που έχουμε δεν είναι δημοκρατία. Δεν το αποδεχόμαστε ως δημοκρατία. Είναι κοινοβουλευτισμός, είναι αντιπροσώπευση. Θέλουμε δημοκρατία με ποια έννοια. Είδαμε και τη δημοκρατία σας. Μα δεν είναι δημοκρατία αυτό. Πολύ σωστά είπατε κι εσείς. Αυτό είναι κάτι άλλο. Αυτό είναι κομματική χούντα. Πολύ σωστά. Μπορεί να ελεγχθεί και έτσι το ισχύον πολιτικό σύστημα. Αυτοί δεν θέλουν κομματική χούντα, θέλουν χούντα από ένα πρόσωπο. Αυτό που συζητάμε όμως εμείς εδώ και θα πρέπει να το ακούσουν και οι φίλοι που υποστηρίζουν τέτοιου είδους επιχειρήματα είναι ότι σε μια τέτοια περίπτωση πάλι θα είμαστε στο περιθώριο. Πάλι ο πολίτης δεν θα έχει λόγο και με πολύ χειρότερο τρόπο από ό,τι σήμερα ενδεχομένως. Συνεπώς αυτό που ζητάμε και εκεί που θα πρέπει να κατευθύνουμε τη διανόησή μας και τις ιδέες μας και τις προτάσεις μας. Τη διανόησή μας, προσέξτε λίγο τους όρους που χρησιμοποιεί. Ναι, ναι. Είναι προς ένα πολίτευμα που θα θεσμοθετήσει την συμμετοχή της κοινωνίας στην άσκηση των εξουσιών. Όχι που θα την αποκλείσει πλήρως. Το να αποκτήσουμε πάλι χούντα, πάλι το ίδιο πράγμα θα έχουμε. Πάλι εκτός θα είμαστε ως κοινωνία. Το θέμα είναι λοιπόν πώς θα μπούμε, πώς θα γίνουμε θεσμικός εταίρος στην άσκηση των εξουσιών. Προς αυτή την κατεύθυνση, τέτοιες προτάσεις θέλουμε. Ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο δεν αναλύσαμε στα που αφορά τα άρθρα του ισχύοντος συντάγματος είναι το πώς αυτά έχουν επιτρέψει την αλλίωση της ελληνικότητας, ναι, ως ένα σύνολο πολιτιστικών στοιχείων τα οποία θα μπορούσαν μελλοντικά, ήδη γίνεται, μελλοντικά θα μπορούσαν να γίνουν αιτία να απολέσουμε και την εθνική μας συνείδηση αλλά να πάψουμε και εμείς ήδη να είμαστε Έλληνες στο γένος. Mm-hmm. Για παράδειγμα, τι θέλω να πω, όσον αφορά την ελληνική ηθαγένεια. Το ισχύον σύνταγμα, στο άρθρο 4, ορίζει ότι Έλληνας πολίτης είναι αυτός που ορίζει ο νόμος. Δεν ορίζει, δεν δίνει κάποιον ορισμό, ναι, του ποιος είναι ο Έλλην ηθαγενής, αυτός που έχει την ελληνική ηθαγένεια, αλλά ορίζει ότι ο εκάστοτε νομοθέτης μπορεί να αλλάζει τον νόμο σύμφωνα με τη βούλησή του. Βλέπετε εδώ πόσο επικίνδυνο είναι όταν αφήνουμε τέτοιου σημαντικά ζητήματα στην βούληση του κάθε βουλευτή, που απλά χρειάζεται την πλειοψηφία του κυβερνώντος κόμματός του, του κάθε υπουργού, συγγνώμη, που χρειάζεται απλά την πλειοψηφία του κόμματός του για να επιβάλλει μια νέα νομοθεσία που ουσιαστικά μπορεί να αλλάξει ολόκληρη την κοινωνία, ολόκληρη την πληθυσμιακή σύνθεση. Να τρέξουμε επίσης και στο θέμα της γλώσσας. Η γλώσσα μας δεν προστατεύεται από το Σύνταγμα. Προστατευόταν στο Σύνταγμα το 1952, στο άρθρο 107, που έλεγε ότι ουδεμία μεταβολή επιτρέπεται στη γλώσσα που χρησιμοποιείται για τη σύνταξη αυτού του συντάγματος. Τα μετέπειτα συντάγματα αφαίρεσαν αυτή τη διάταξη. Γιατί άραγε? Η προστασία όμως της γλώσσας είναι αυτή που επιτρέπει σήμερα, γνωρίζετε, είσαστε πολύ εξοικειωμένοι με το διαδίκτυο, γνωρίζετε πόσο ευρεία χρήση γίνεται των Greeklish, πώς είναι ορθογραφία υπάρχει, πώς είναι αλφαβητισμός. Συνεπώς, αν θέλουμε να προστατεύσουμε αυτά τα στοιχεία που μας κάνουν Έλληνες και αυτά τα στοιχεία που μας δίνουν τη δυνατότητα τη σκέψη μας να στέκεται εμπόδιο στην κάθε είδους απόπειρα της εξουσίας να μας χειραγωγεί, η γλώσσα κατέχει τον πρώτο ρόλο και λόγο. Συνεπώς, θα πρέπει και να προστατευτεί και να θεσμοθετηθεί ο τρόπος με τον οποίο μέσα από την παιδεία θα μπορούν όλοι οι Έλληνες πολίτες να είναι ικανοί χρήστες αυτής της γλώσσας. Αυτά τα πράγματα που αναφέραμε και τα οποία δεν υπάρχουν στο ισχύον σύνταγμα θα πρέπει να αποτελέσουν στοιχεία που θα θεσμοθετηθούν σε ένα σύνταγμα όλων των Ελλήνων. Θα πρέπει τα ΜΜΕ λοιπόν να έχουν ένα ρόλο κοινωνικό. Ναι. Αλλά και τα ΜΜΕ έχουν ένα ρόλο κοινωνικό, ναι. Όχι, είναι χειραφέτηση τη κοινωνία, όχι χειραγώγηση προ όφελο των εκάστοτε εξουσιαστικών μηχανισμών που θέλουν να φετεριστούν την εξουσία. Και κάπου εδώ θα το κλείσω γιατί πέρασε και ο χρόνο μα. Μέσα στα πλαίσια που μπορούμε να μείνουμε και μέσα στα πλαίσια που πρέπει να κλείσουμε. Καλό βράδυ σε όλους σας. Ακόμα μια εκπομπή Διόπτρα. Αν και βλέπω τον τίτλο, βλέποντας ξανά τον τίτλο, θα πω σοκαριστικό, το Σύνταγμα της Ελλάδος δεν είναι ελληνικό από το σχετικό βίντεο. Είναι από το κανάλι Ζημαίος Σέλος.
Θα πω ότι θα έβαζα ένα τίτλο, το Σύνταγμα είναι της Ελλάδος και όχι των Ελλήνων πολιτών. Αυτό για να κλείσω. Εξαιρετικός ο κύριος. Αναστάσιος Συριανός, να το ξαναδώ πάλι, ίσως να μην το είπα σωστά. Αναστάσιος Συριανός. Καλό βράδυ σε όλους σας. Θα τα ξαναπούμε και πάλι την Τρίτη, λίγο μετά τις 8. Την εκπομπή μας θα την ανεβάσω και στο κανάλι μας στο YouTube, Τζον Τάρας. Καλό βράδυ.